Είμαστε στη μικρή πισίνα του κολυμπητηρίου. Είναι άδεια. Έχει πολύ ησυχία εδώ τουλάχιστον που βρισκόμαστε. Δεν χρησιμοποιείται από τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Η μικρή πισίνα του κολυμπητηρίου. Έχουμε πει ότι η αντλία που έχει αγοραστεί από τα σωματεία δεν έχει μπει. Για να μπει χρειάζονται κάποια λεφτά. Άγγελο τη Κιτζίοκλου κοντά μα από τον Ιρέα έχει να μα πει αρκετά πράγματα. Θέλουμε να του δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσει, να πει την άποψή του, γιατί αυτέ τι μέρε βεβαίω το κυρίαρχο θέμα είναι οι εργασίε στο ΕΑΚ γενικότερα, τα ταλέπορα, οι ταλέπορε αθλητικέ εγκαταστάσει, αυτό το κολυμπητήριο που έχει τραβήξει πάρα πολλά πράγματα. Κατά καιρούς είχαμε διάφορα θέματα. Μόλι σήμερα μπήκαν λίγα λίτρα πετρέλαιο προκειμένου η μεγάλη πισίνα και μόνο να μπορέσει να έτσι, ζεστάνει σε εισαγωγικά κάποιου αθλητέ οι οποίοι αγωνίζονται εκεί. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το θέμα που αναδείξαμε και στην εκπομπή. Σε κάποιε περιοχέ υπήρχε ένα αντίτιμο σωματείων το οποίο καταργήθηκε γιατί κρίθηκε ότι είναι παράνομο τα σωματεία να δίνουν οποιοδήποτε ποσό υπέρ του Δήμου ή υπέρ του ΑΚ, του ΕΑΚ, όπως κάνουμε εδώ στο νησί. Αυτό όμως ισχύει, δηλαδή εσάς ήρθε η διοίκηση του ΕΑΚ και σας είπε θέλω από εσάς, πόσα παιδιά έχετε, 20, ωραία, θέλω από κάθε παιδί ένα 5 ευρώ το μήνα. Ισχύει αυτό, σας ζητήθηκε. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή σαν Νηρέας Κέρκυρας δεν έχουμε καμία συμφωνία ούτε με το ΕΑΚ, ούτε και με κανέναν γονέα αθλητή μας, αναφορικά με αυτό το 5 ευρώ το οποίο ακούστηκε. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα που είχε συζητηθεί ήταν μια πρόταση που κάποιος την είπε έτσι στον αέρα, μεταφέρθηκε σε κάποιους άλλους γονείς και όταν ρωτηθήκαμε είπαμε εμείς ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, το οποίο μάλιστα το συνδυάσανε με την αύξηση της συνδρομής που υπήρχε για τους αθλητές. Είπαμε ότι ποτέ δεν έχει κάναμε τέτοιου είδους συμφωνία για να τα συνδυάσουμε μεταξύ τους. Άρα η αύξηση της συνδρομής δεν είχε να κάνει καμία με το γεγονός ότι θα δίνατε 5 ευρώ στο ΕΑΚ. Και πριν 10 χρόνια αυτή ήταν η συνδρομή. Ενδιάμεσα για λόγους άλλους είχε μειωθεί. Ξαναπαρουσιάστηκε η ανάγκη, γιατί υπάρχουν τεράστια έξοδα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το έργο που κάνουμε το αθλητικό. Ανεβάσαμε και αυτό και έγινε ένας συνδυασμός. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, δεν κάναμε ποτέ καμιά τέτοια συμφωνία και μάλιστα επειδή ήμουν και εγώ μέλος της διοίκησης του ΕΑΚ, έστω και αναπληρωματικό, και συμμετείχα σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις, η αρχική κουβέντα που κάναμε ήταν πάντα, γιατί εδώ είναι και το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν είναι το 5 ευρώ αν είναι νόμιμο ή όχι. Εμείς καταρχάς δεν είμαστε οι σπράκτορες του ΕΑΚ να παίρνουμε από τον γονιό χρήματα, να τα δίνουμε στο ΕΑΚ. Με τι παραστατικά και με τι δικαιολογία. Έτσι, ένα. Δεύτερον, διαφωνήσαμε και διαφώνησε και ο Τόμπρος που είναι και αντιπρόεδρος του ΕΑΚ και υπεύθυνος στο αθλητικό σωματείο το άλλο, τον Αυσίθο. Διαφώνησε και αυτός εξ αρχής ότι δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στον αθλητή και στο 5 ευρώ. Δεν είμαστε πάρκινγκ για να χρεώνουμε πόσα αυτοκίνητα παρκάρανε. Θέλω να μιλήσουμε και για αυτό που είπαμε στην εκπομπή, ότι υπάρχουν κάποια σωματεία που ναι, μεν έχουν αρκετούς αθλητές, αλλά χρησιμοποιούν την πισίνα 2-3 ώρες το πολύ. Και υπάρχουν κάποια σωματεία που με 5 αθλητές καλά κάνουν, έχουν άλλες ανάγκες ή με 10 αθλητές χρησιμοποιούν πολύ περισσότερες ώρες. Αυτό ακριβώς εμείς, σαν πρόταση τότε που ήμουνα και εγώ, είχαμε πει και είχε συμφωνήσει αρχικά και ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω μετά πώς πίστηκαν και οι υπόλοιποι και το άλλαξε. Η αρχική αυτή ήταν όταν και εφόσον γίνουν τα συμφωνητικά που δεν έγιναν ποτέ. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί. Σίγουρα δεν είναι ευθύνη δική μας. Ούτε κληθήκαμε εμείς να υπογράψουμε κάποιο συμβόλαιο και αρνηθήκαμε. Ήταν η πρόταση να γίνει βάσει των πόσες ώρες χρησιμοποιούμε τη διαδρομή και πόσες διαδρομές χρησιμοποιούμε. Και το λογικό, και ας μου πει κάποιος αν είμαστε παράλογοι, είναι ο χώρος και ο χρόνος που χρησιμοποιούμε τον χώρο, εάν χρειαστεί να πληρώνουμε κάποιο μίσθωμα. Δεν υπάρχει καμία λογική και σας το ξαναλέω. Δηλαδή, αν εγώ χρησιμοποιώ μία διαδρομή και έχω 50 άτομα και εσείς χρησιμοποιείτε μία άλλη διαδρομή και έχετε 2 άτομα, θα πληρώνετε 10 ευρώ εσείς και εγώ 250 ευρώ επειδή έχω πιο πολλά άτομα, αφού την ίδια διαδρομή χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Μία εγώ, μία εσείς. Άρα δεν μπορεί να κάνεις χρήση 10 ώρες την ημέρα την πισίνα και να πληρώνεις 50-100 ευρώ επειδή έχεις λίγα παιδιά
Και ένα άλλο σωματείο, επειδή μπορεί να έχει περισσότερα παιδιά, αλλά κάνει το 1 δέκατο τη χρήση να πληρώνει τα δεκαπλάσια λεφτά. Άρα στο κουμπάρα, εσείς δεν έχετε βάλει 5 ευρώ. Εμείς ούτε κουμπάρα. Άκουσα αυτό που λέει, κάποιοι μαζέψανε. Πρώτον, δεν έχει πληρώσει κανείς. Τι μαζέψανε. Και να δείτε εδώ ότι εάν δεν ήταν, δεν υπήρχε επιμονή και πείσμα και πηγαίναμε από την αρχή και έστω και χωρίς συμφωνητικά και είχαμε μαζέψει 2-3 εκατοστά όσο μπορούσε το κάθε σωματείο να δώσει από τη μεριά του, αυτή τη στιγμή θα είχαν ήδη μαζευτεί ένα σωρό λεφτά που δυστυχώς δεν μαζευτήκανε. Ναι. Δεν υπάρχουν χρεωστούμενα γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία και την Αντλία, για να σας υπενθυμίσω, την πήραμε με σύμφωνη γνώμη και των τριών σωματείων για να την κάνουμε δωρεά στο ΕΑΚ. Δεν την πήραμε έναντι χρωστουμένων που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και θεωρήσαμε, αφού την πήραμε, και είναι σαν να σας κάνω δώρο ένα αυτοκίνητο και να μου λέτε βάλε μου και τη βενζίνη. Πήραμε την Αντλία να εξυπηρετήσουμε το ΕΑΚ λόγω των προβλημάτων. Φυσικά, 5.000 κόστησε η Αντλία η αγορά της. Λοιπόν, δεν έχουμε την υποχρέωση και να την τοποθετήσουμε. Την Αντλία την έχουμε πάρει εδώ και 7 μήνες. Το γνώριζε η διοίκηση ότι την έχουμε πάρει. Το ότι δεν την φέραμε στο ΕΑΚ ήταν γιατί, τι να τη φέρουμε, να καταστραφεί. Την κρατήσαμε εκεί και λέγαμε ότι αν δεν βρεθεί λύση και δεν χρειαστεί, μήπως την πάρει ο άνθρωπος πίσω. Γιατί δώσαμε κάποια χρήματα τα οποία δεν πήγαν τόπο. Εάν λοιπόν υπήρχε σχεδιασμός, θα μπορούσε, γνωρίζοντας η διοίκηση ότι υπάρχει η Αντλία, και ο κύριος Τόμπρος το γνώρισε και ο κύριος Μακαντάνης το γνώρισε και όλοι το γνωρίζανε, θα μπορούσαν να βρουν τρόπο να τη βάλουν την Αντλία, να μην πέρασε όλο αυτό το διάστημα, να μην καταργηθεί το πρόγραμμα με τα δημοτικά σχολεία. Έτσι. Ούτε εμείς έχουμε ευθύνη για τη λειτουργία, ας πούμε, των δημοτικών που καταργήθηκε τώρα. Ακυρώθηκε το μάθημα. Ευθύνη έχουμε τα σωματεία. Γιατί άκουσα και αυτό. Ευθύνονται τα σωματεία. Δεύτερον, ήθελα να σας πω το εξής. Ο Γενικός Γραμματέας είχε στείλει μία επιστολή στην οποία έλεγε ότι πρέπει τα ΕΑΚ να έχουν και ίδια έσοδα, μπράβο, χωρίς να αναφέρεται ότι τα κολυμβητικά σωματεία, επειδή είναι περισσότερο χρόνο... κοστοφόρο, ας το πούμε έτσι, η λειτουργία, θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα λεφτά από άλλα σωματεία κτλ. Κτλ. Υπήρχε μια τέτοια άποψη, είπαμε, κάναμε κάτι κουβέντες να βρεθούν κάποιοι τέτοιοι τρόποι ως προς τα ίδια έσοδα. Δεν υπήρξε ποτέ. Από την αρχή όμως υπήρχε μια αιμονή να πληρώσουν τα κολυμβητικά σωματεία μόνο. Και υπήρχε πάντα δικαιολογία, εσείς είστε οι τρεις, είστε και εκπρόσωποι στο σωματείο. Εγώ ήμουν αναπληρωματικό μέλος και εξ αρχής είπαμε ότι τι σχέση έχει που είμαστε. Δεν μπήκαμε γιατί το ζητήσαμε, μπήκαμε για να βοηθήσουμε. Και επειδή έκρινα ότι δεν προσέφερα τίποτα εκεί παρά μόνο ότι λειτουργώ για το συμφέρον του σωματείου μου και προσπαθώ να καταλάβω ποιο συμφέρον του σωματείου μου εξυπηρετήθηκε όλο αυτό το χρονικά διάστημα που ήμουν. Λοιπόν. Όχι ότι είναι παράλογο ένας άνθρωπος που είναι σε ένα σωματείο και είναι και σε μια επιτροπή, γιατί ήσασταν και από τα τρία σωματεία, να θέλει το καλό και του σωματείου αλλά και γενικότερα του κολυμβητικού. Έτσι και το ένα πάει με το άλλο. Δεν βλέπω το παράλογο, αλλά ας μου πει κάποιος τι αντίτιμο είχε, τι έκανα, ας πούμε, το ότι ήμουν εκεί πέρα. Εγώ ήμουν απλά εκεί καθαρά να μπορώ να βοηθήσω από την εμπειρία μου σε αυτό τον χώρο και από τα προβλήματα που έχω, γιατί θεωρείται ότι από καλύτερα θα έξερε ο οποιοσδήποτε θα ερχόταν εκεί. Εμείς θα τον ενημερώνουμε για να μπορεί να έχει άποψη για το τι γίνεται εδώ. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δημοτικό κολυμβητήριο, έτσι, για εγκαταστάσεις οι οποίες είναι δημοτικές, που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει τα σωματεία και οι άνθρωποι, όπως επίσης υπάρχει και πρόγραμμα για να χρησιμοποιούν. Συντάγματος, τα αθλητικά κέντρα πρέπει να λειτουργούν. Αν εμείς, σας λέω ένα παράδειγμα, φύγουμε όλα τα σωματεία και πούμε δεν ξανακάνουμε το άθλημα τη κολύμβηση, θα βάλουν λουκέτο, θα το κλείσουν. Το κοινό που κολυμπάει το πρωί, όλα τα σωμάτια, ακόμα και εκεί. Και εκεί ένας άλλος λόγος που με είχε ενοχλήσει ήταν και αυτός, ότι το πρόβλημά μας εδώ είναι ότι παίρνουμε αποφάσεις και τις οποίες πολύ ωραίες, σωστές αποφάσεις κτλ. Αλλά δεν τις τηρούμε ποτέ. Ή τις διαφοροποιούμε ή τις αλλάζουμε. Γιατί λοιπόν, υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία και αυτό το πρόβλημα στη... Και είχα πει και είχα τσακωθεί για αυτό το πράγμα. Είχαμε κάνει, ας πούμε, και είχα ρωτήσει σε ανθρώπους που με ρωτάγανε πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του κοινού. Είχαμε πάρει απόφαση για 15 ευρώ.
Υπάρχει μια συμμετοχή. Ναι. Είναι όσοι... και ένα ποσό το οποίο είναι μπράβο. Εντάξει. Και όσοι με ρωτάγανε, του έλεγα αυτό. Και ξαφνικά έρχομαι εδώ και ακούω ότι είναι δωρεάν το πρόγραμμα. Οκ, κανένα πρόβλημα. Ούτε είχαμε ενημερωθεί ούτε τίποτα. Κάποιες αποφάσεις τις παίρναμε και όταν φεύγαμε, οι αποφάσεις αυτές διαφοροποιούνταν. Μπορούσε αυτό να είναι διαφορετικό. Δηλαδή, τα σωματεία να διευκολύνονται και όσοι έρχονται να χρησιμοποιήσουν την πισίνα πλέον ένα αντίτιμο 15-20 ευρώ. Αυτό υπάρχει. Οποίο... Εμείς, ναι, σαν Νηρέας, από την αρχή δεν αρνηθήκαμε και το λέω δημόσια. Δεν κρύβομαι πίσω από το δαχτυλό μου ότι πραγματικά, εφόσον και αν συντρέχουν λόγοι, δεν θα αρνηθούμε. Πρέπει όμως να παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα, ένα συμφωνητικό, το οποίο να είναι και ακριβοδίκαιο και σωστό. Δεν μπορεί να ζητάμε έτσι στο κουτουρού πόσες ώρες εγώ θα έρχομαι στο πισίνα. Μπορώ να έρχομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ 32 ώρες να παρουσιάζω 50 άτομα. Ποιος θα ελέγξει τα άτομά μου, αν θα είναι 50 ή 100. Αναμείνες, όπως γνωρίζετε κι εσείς, τον ένα μήνα μπορεί να έχει 100, τον άλλον να έχει 50. Τι θα λέμε, δώσ' μου πίσω τα λεφτά, ή κλείσαμε γιατί υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Δεν πληρώνουμε γιατί. Πόσες μέρες ήταν να σας αφαιρέσω. Μπράβο, να τα αφαιρέσουμε. Έχω να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο το θέμα, γιατί εμένα με ενόχλησε που παρουσιάστηκαν ότι τα σωματεία δεν πληρώνουν κτλ. Εγώ πιστεύω. Ακριβώς. Πληρώναμε πάντοτε και ας μη φαινόταν γιατί δεν υπήρχαν συμφωνητικά. Ας πούμε, πριν προσληφθούν οι καθαρίστριες, οι οχταμηνίτες και δουλεύουν εδώ, επί 3-4 χρόνια και παραπάνω, από κοινού τα τρία σωματεία πληρώναμε για 3 ώρες, 4 με 7 μόνιμη καθαρίστρια για να μπορούν, γιατί εδώ μπαίνουν πολλά άτομα, δεν είναι ένα και δύο παιδιά. Γιατί να κάνει λοιπόν, και αυτή η καθαρίστρια, έτσι, αλλά μόνο παρόλα το πρωί αυτά... που καθάριζε, από τις 3 και μετά γίνεται η πολυκοσμία στο κολυμβητήριο. Πληρώνουμε και την καθαρίστρια. Πληρώναμε. Μια εποχή, θυμάμαι, τότε ήμουνα στον ΑΟΚ προπονητής, πληρώναμε με εντολή της διοίκησης της τότε τα χλώρια και τα φάρμακα για την συντήρηση του νερού, γιατί είχε ξεμείνει από χρήματα το ΕΑΚ. Τώρα αγοράσαμε την Αντλία. Έχουμε κάνει... Η Αντλία όμως δεν φαίνεται στα έσοδα του ΕΑΚ. Μα δεν είναι... Ναι, αλλά είναι 5.000, θα μπορούσαμε κάποιο τρόπο να δικαιολογηθεί λοιπόν, εμείς, ότι τα σωματεία συνεισέφεραν. Εμείς έχουμε κρατήσει την απόδειξη αγοράς της Αντλίας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από πουθενά. Την Αντλία θα την κάνουμε δωρεά και αυτό ρωτάγαμε για να είμαστε και εμείς καλυμμένοι, να φανεί. Δεν μπορεί την Αντλία εμείς να την κάνουμε δωρεά στο ΕΑΚ και να πρέπει, δεν συμφωνήσαμε, δεν έγινε καμία συζήτηση μεταξύ μας να συμφωνήσουμε να την βάλουμε οι ίδιοι, γιατί υπήρχαν και άλλα λεφτά τα οποία δεν υπήρχαν. Θα μπορούσαμε με έναν τρόπο, είτε με μια συμφωνία είτε με κάποια συνεννόηση, να είχε μπει η Αντλία και ας πληρώνανε όπως με μπιστιού πληρώνανε το πετρέλαιο, να είχε μπει και η Αντλία και να μην συζητάγαμε τώρα μετά από 7 μήνες γιατί δεν μπήκε η Αντλία. Εσείς μεταξύ σας στα σωματεία μιλάτε, συζητάτε, δηλαδή αυτούς τους προβληματισμούς που έχεις μπορεί να το συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του ΝΑΟΚ και του ΝΑΟΣΥΠΟΥ. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Έχετε τέτοιου είδους σχέσεις να μπορείτε να... Μιλάμε με τους συναδέλφους, όχι τόσο με τα άτομα από τη διοίκηση, αλλά ναι, με τους συναδέλφους προπονητές. Ναι. Ανταλλάσσουμε σαφέστατα απόψεις. Ο προβληματισμός με το κρύο νερό υπήρχε από όλους. Εμείς, για τις αρχές μας, για τα πιστεύω μας, όπως θέλετε πάρτε το. Και όταν είδαμε τις αντιδράσεις των παιδιών που ρίχναμε μέσα και βγαίνανε μπλε τα χείλη τους και τρέμανε, ας πούμε, και είδαμε ότι δεν υπάρχουν συνθήκες σοβαρής και σωστής προπόνησης, κατόπιν συνεννόησης και με τους γονείς, αποφασίσαμε και αναστήλαμε. Και είναι και θέμα γονέα. Ήθελα να καταλήξω σε αυτό, ότι όταν βλέπεις ότι το παιδί σου γίνεται μπλε μαρέν και κρυώνει και τσιρίζει από το κρύο, είσαι και σαν γονιός θα σκεφτείς να το πάρω ή να μην το πάρω. Σαφώς. Και επειδή δεν θεωρώ ότι είμαστε άλλου Θεού παιδιά, την κάναμε αυτή την κουβέντα. Υπόθηκε ότι εμείς όσοι μπορούν και θέλουν ας κολυμπήσουν, όσοι δεν θέλουν ας μην μπορούν. Εμείς κρίναμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προπονήσεις 2 και 3 ταχυτήτων, ούτε επειδή δεν κρυώνεις εσύ έλα να σε προπονήσω και εσύ επειδή κρυώνεις μείνε σπίτι σου, και αποφασίσαμε οριστικά και κλείσαμε και στη συνέχεια, χωρίς να υπάρχει καμιά άλλη συνεννόηση, εντάξει, ακούσαμε και για τους λάχνους και διάφορα τέτοια. Απ' τη μία όμως το θέμα μας είναι ότι προσπαθούμε και κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να συνεισφέρουμε, αλλά το ΕΑΚ, όπου και να το ακουμπήσει, ματώνει. Ό,τι και να κάνουμε είναι ημίμετρα. Δεν θα λυθεί η κατάσταση ούτε με την Αντλία που πήραμε, ούτε με το αν θα πουλήσουμε λαχνούς, ούτε αν θα μας δωρήσουν 500-600 λίτρα. Ρωτήσαμε τον Κώστα Ντόμπρο στην πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε στις αθλολογίες, αν είναι κάπως έτσι εγωιστική αυτή η κίνηση, ένας άνθρωπος, ένας ιδιώτης να δώσει 700 λίτρα, δεν είναι και λίγα,
σε ένα σωματείο, ενώ ξέρει ότι το κολλημητήριο το χρησιμοποιούν τρία σωματεία και αναγκαστικά από τον ίδιο λέβητα και από το ίδιο πετρέλαιο θα ζεστάνει η πισίνα για όλους. Δεν μπορεί δηλαδή να πει θα μπουν μόνο οι αθλητές του ενός σωματείου ή όχι του άλλου. Αυτή την κίνηση αυτό είναι. Τι να σας πω, αυτό είναι και εμένα με ξένησε, έτσι η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας αντιδήμαρχος Κερκυραίων έκανε στο σωματείο και όχι στο ΕΑΚ, γιατί την παραλαβή ποιος θα την κάνει, ας πούμε. Ναι. Είναι άλλη δεξαμενή, χρησιμοποιεί ή είναι ξεχωριστό το χώρος που χρησιμοποιεί και ζεσταίνει το άλλος χώρος. Δεν το ξέρω. Εντάξει, ήταν και προεκλογικά. Υπάρχουν διάφοροι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλο λέω πότε θα είναι η κατάλληλη εποχή να την κάνω. Όλο λέω άστο λίγο ακόμα. Δεν ξέρω. Ίσως είναι τώρα κατάλληλη εποχή, αν θες μου την απαντάς. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα είδος bullying σε εισαγωγικά απέναντι στον ιερέα? Γιατί ίσως κάποια προβλήματα ξεκινήσανε από όταν υπήρξαν ιερέες, δηλαδή κάποιες ασυνονοησίες και κάποια θέματα ασυμφωνίας. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει θέμα με το σωματείο? Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν είναι θέμα bullying. Γιατί υπήρχε επί χρόνια και το ξέρεις, γιατί σου λένε ο Κναυσίδος. Κάποια στιγμή μπήκε ο ιερέας στο όλο παιχνίδι με αθλητές, με εσάς, με έμπειρους προπονητές. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάπου αυτό το κομμάτι, το ενόχλησης? Να σας πω κάτι, από την εμπειρία μου και από άλλα μέρη της Ελλάδος όπου λειτουργούν σωματεία πέραν του ενός. Στα Γιάννενα, παράδειγμα, έχουν 10-12 σωματεία. Ναι. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Όταν είσαι στο ένα σωματείο, είσαι πολύ καλός. Αν πας σε ένα άλλο, αρχίζουν και σε θάβουν κτλ. Εμείς δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά. Κρίναμε με τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο που έχει δική του φιλοσοφία, έχει διαφορετικά, πιστεύω, οι συνεργάτες του είναι μόνιμοι, δεν αλλάζουν κάθε λίγο κτλ. Και στηριχτήκαμε πάνω σε αυτό, κάναμε ένα σωματείο, εντάξει, σίγουρα κάποιοι ενοχλήθηκαν αρχικά, αλλά... Έχουν περάσει και λίγα χρόνια βέβαια. Τώρα είναι ο τέταρτος χρόνος. Ναι. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Σαν ιερέας έχεις πρόβλημα να βάλεις στην είσοδο το καταστατικό του ιερέα με τους ανθρώπους που δουλεύουν? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και το γιατί καταστατικό αυτό το θέμα βάλω... είναι 2,5 χρόνια και ακόμα δεν έχει γίνει. Είμαστε... γιατί ο ένας λέει όχι, ο άλλος λέει όχι. Είμαστε ένα σωματείο καθόλου ανώμημο με το καταστατικό του. Άλλο που κάποιοι μας παρουσίαζαν ότι δεν είχαμε τίποτα. Κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση. Έχετε καθηγητές φυσικής αγωγής. Θέλω να το πω αυτό. Είναι πολύ φυσικής αγωγής όλοι, κανένας δεν είναι που δεν είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και άδειες εξασκήσεις επαγγέλματος για την ειδικότητά μας και την ασφάλειά μας και θελοντικές εργασίες όσοι μπορούν κατά διαστήματα και προσφέρουν, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα αεραστεχνικό σωματείο, δεν επιχορηγούμαστε από πουθενά, έτσι. Τα μόνα μας έσοδα είναι οι συνδρομές και η βοήθεια κάποιων μελών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν ξέρω γιατί περνάει έξω ότι έχω ακούσει και αυτή την έκφραση που με χαλάει, ότι είναι μαγαζάκια, ας πούμε. Δεν ξέρω τι εννοούν. Είμαστε ένα σωματείο καθόλου ανώμημο που προσφέρει και την ψυχή του και το σώμα του για να μάθει τον Κερκυραίο αθλητή, την Κερκυριακή νεολαία, το άθλημα της κολύμβησης. Ένα άθλημα ιδιαίτερο. Τα λεφτά που έπρεπε να δώσετε για την Αντλία κυριολεκτικά σας μάτωσαν. Έτσι, το κάθε σωματείο να δώσει 1.700 ευρώ, από τη στιγμή που με τόσα προβλήματα κάποια παλιά μπορεί να μην έρχονται, οι συνδρομές δεν φτάνουν για αυτό το ποσό, νομίζω ότι ήταν δύσκολο. Περισσότερο με θλίβει το γεγονός ότι και ματώσαμε και δεν αναγνωρίζεται. Δηλαδή, μας παρουσιάζουν ότι είμαστε οι τζαμπατζίδες, ότι θα έπρεπε να δίναμε πολλά λεφτά, ότι έχουμε εισπράξει και δεν τα έχουμε δώσει. Απλά επειδή το άθλημα απαιτεί νερό και μια πισίνα. Τι να κάνουμε όμως, ακούστε να δείτε. Εμείς δεν είμαστε ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε μπασκετ, ούτε τενίστες. Κολύμπι κάνουμε. Αυτό είναι το άθλημά μας. Για να κάνουμε κολύμπι, χρειαζόμαστε πισίνα, χρειαζόμαστε νερό, να θερμαίνεται αυτό το νερό και να έχουμε μια αξιοπρεπή κατάσταση στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες. Τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει τώρα, να καθίσετε εκ νέου, να συζητήσετε, να βρείτε λύσεις, να διαπραγματευτείτε από την αρχή τι μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη σου, για να πάνε τα πράγματα λίγο πιο ορθά, σωστά και να υπάρχει μια υποτυπώδη συνεννόηση. Να σας πω, όσο και αν θεωρούσα ότι σε κάποια πράγματα
τα αμελούμε και γι' αυτό για δύο ολόκληρες φορές μείναμε έξω από τα ΕΣΠΑ για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και όχι ότι είμαστε ανίκανοι. Είχα στο μυαλό μου πραγματικά ότι λόγω του ότι κάτι υπάρχει με τη Fraport, ότι δεν αποφασίζουν να δώσουν χρήματα και θεωρούν ότι δεν αξίζει, μιας και που υπάρχει ίσως η περίπτωση να δοθούν πίσω στη Fraport. Άκουσα χτες με προσοχή από την συνέντευξη του Προέδρου ότι το απέκλεισε. Λοιπόν, αυτό με έκανε να προβληματιστώ ακόμα περισσότερο προς το γεγονός είμαστε τόσο ανίκανοι που δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε δύο φορές και να ενταχθούμε στα προγράμματα ΕΣΠΑ και τώρα τρέχουμε να ανοίξει άλλο πρόγραμμα από την περιφέρεια και γιατί δεν γινόταν τόσο καιρό αυτό και κυνηγούμε τα πετρέλαια, πόσες χιλιάδες ευρώ κοστίζει και χάνουμε, θα είχαμε και αξιοπρεπές κολυμβητήριο και εγκαταστάσεις σωστές και δεν θα υπήρχε ούτε γκρίνια ούτε τίποτα. Για όλους υπάρχει θέση και συνεννόηση. Εμένα αυτό που δεν μου αρέσει και μπορεί να ενοχλεί κάποιους που το λέω είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, θα πρέπει να βλέπουμε και τον διπλανό μας. Γιατί αύριο θα έρθει μια άλλη διοίκηση και απ' ένα παιδιά, αφού κολυμπάγατε στους 20 βαθμούς και 21, γιατί έχετε παράπονα, μια χαρά είναι. Τώρα ας κάνουμε οικονομία. Αυτά κάποια υποτυπώδη λίτρα πετρελαίου θα οι αγωνιστικές ομάδες ή θα ανακαλέσει αυτό με τα παιδιά στην μεγάλη ναι, πισίνα. Εγώ τώρα που έκανα μια βόλτα ήδη είδα ότι μπήκε μπρος. Σήμερα έγινε αυτό, ναι. Σήμερα μπήκαν κάποια λίτρα. Μπήκε ήδη ο καυστήρας, ναι. Θα ενημερώσω λοιπόν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, επειδή έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις. 8 του μηνός είναι οι αγώνες των θερινών κατηγοριών και τα όρια τα δικά μας των αγωνιστικών. Και στα μέσα Ιουλίου περίπου είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε 3-4 αθλητές που θα συμμετέχουν. Έχουμε μείνει πίσω. Προσπαθήσαμε με ημίμετρα να κρατήσουμε λίγο όσο μπορούμε σε κίνηση τους αθλητές. Από αύριο θα ξεκινήσει η αγωνιστική και η προαγωνιστική ομάδα μόνο που έχει υποχρεώσεις. Έτσι το εννοώ, όχι τα πιο μικρά εκμαθήσεων. Και θεωρώ ότι από αρχές Ιουνίου που και ο καιρός φτιάχνει και με το νερό, με το πετρέλαιο που μπήκε θα ανέβει λίγο θερμοκρασία και λόγω καιρού θα διατηρηθεί σε υψηλότερο βαθμό, θα μπορούμε να κάνουμε και έναν τελευταίο μήνα τον Ιούνιο. Γενικότερα αυτή η χρονιά δεν πήγε τόσο καλά όσο έπρεπε να πάει, γιατί και ξεκινήσαμε αργά, χάσαμε 1-2 μήνες στις αρχές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τώρα χάσαμε ένα πολύ σημαντικό διάστημα που για μας είναι κορύφωση και κακώς τη χάσαμε, αλλά δεν είναι στο χέρι μας, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυτή η εικόνα που υπάρχει πίσω μας με μια άδεια μικρή πισίνα χωρίς τα παιδιά, τα χαμόγελα, όλα αυτά, πώς σε κάνει να νιώθεις? Τίποτα. Πραγματικά είμαι και προβληματισμένος και πικραμένος. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Νιώθω θλίψη από αυτό το γεγονός. Η μικρή πισίνα, ξεχάστε την. Δεν ξέρω τι είπε ο κ. Μακαντάνης. Ούτε πρόκειται να γίνει τίποτα. Πρέπει τώρα να μπει απλά η αντιλιακή. Ναι. Γιατί να πείτε στιγμή, 2,5 ωραία. Κάποια στιγμή θα μπει. Δεν ξέρω το ποσό γιατί δεν είμαι τεχνικός. Αλλά κάποια στιγμή θα μπει η αντιλία. Μιλάμε για του χρόνου. Χάθηκε και το πρόγραμμα με τους μαθητές. Χάθηκε και η εκμάθηση για τα πιτσιρίκια, τα οποία όπως καταλαβαίνετε στη συνέχεια τροφοδοτούν τις άλλες κατηγορίες για να μπορεί να υπάρχει αντικείμενο και στη μεγάλη πισίνα. Και δυστυχώς είναι και ένας λόγος που θα χάσετε τα παιδιά, όλα τα σωματεία εννοώ. Γιατί, γιατί και τα παιδιά ξέρεις κάποια στιγμή σου λέει σήμερα δεν έχω κολύμβηση, αύριο δεν έχω. Σήμερα είναι άλλο πρόβλημα. Δεν έχει νερό, δεν έχει ντουζ, δεν έχει πετρέλαιο. Κάποια στιγμή και το παιδί θα αλλάξει. Θα πει ας πάω να κάνω κάτι άλλο. Το κολυμπή είναι πολύ ιδιαίτερο άθλημα. Ναι. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν έρχεται με ευχαρίστηση, σωστά, αν αρχίζει και μπαίνει στο νερό και αρχίζει και τρέμει και με ημίμετρα, άντε να κάνουμε λίγο παραπάνω κτλ. Δεν βγαίνει. Πρέπει, είναι που είναι από τη φύση του ένα δύσκολο αγώνισμα και θέλει φοβερές ψυχοσωματικές ικανότητες για να ανταπεξέλθεις. Εάν τώρα μπαίνεις και σε νερά που είναι κρύα και τα λοιπά, είναι πολύ πιο εύκολο να εγκαταλείψεις αυτή την προσπάθεια παρά να τη συνεχίσεις. Εγώ πραγματικά θα ήθελα φαντάζομαι μάλλον ότι και ο Σπύρος Κανιώτης είναι πολύ στεναχωρημένος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κολυμπήσει, έχει πάρει το κολυμπητήριο το όνομά του, Ολυμπιονίκης, εν έτη 2019, είναι θλιβερό να μιλάμε για κρύα νερά. Δώσαμε το όνομα του Σπύρου, εξαιρετικού αθλητή, σε ένα κολυμπητήριο, το οποίο όπως σας είπα και πριν, αιμορραγεί. Και βέβαια θα σας πω και κάτι, δεν ξέρω αν θα ακουστεί και πώς θα ακουστεί, αλλά επί της, γιατί είμαι περίπου
ήμουνα 3 χρόνια στην διοίκηση, επί εποχής Μέριανου, που ήταν για ένα διάστημα όταν είχε παραιτηθεί ο πρόεδρος, ο αντικαταστάτης του, γίνανε πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα στο κολυμβητήριο, αλλάχτηκαν πλακάκια. Είχε διάσει μεγάλη πισίνα, σκάβατε, σοβαρδίζατε, χαμός. Τότε ήταν που, αν θυμάστε, που τραυματίστηκα γιατί προσπαθούσα να βοηθήσω και έπεσα με τα κατάγματά μου παραλίγο να μείνω και ανάπηρος. Δεν έχει σημασία, αυτό είναι off the record. Λοιπόν, αλλά γίνανε, αλλάξαν οι σχάρες που ήταν σκουριασμένες, μπήκανε καινούρια πλακάκια στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες, φροντίσαμε την πισίνα, την καθαρίσαμε από αρχής, υπήρχε σχεδιασμός να γίνουν κάποια άλλα πράγματα. Δυστυχώς όμως, το έγραψα και κάποια στιγμή σαν απάντηση και σε κάποιον γονέα στο Facebook, δυστυχώς όμως έχουμε μάθει εδώ, όταν κάποιος δεν είναι από το κόμμα που είναι τους μπράβο, που μας αρέσει, πρέπει να τον φάμε, ας πούμε. Δυστυχώς, για μένα έπρεπε να ήταν ίσως και συνέχεια πρόεδρος ο Μέριανος. Δεν τον ήξερα, εδώ τον γνώρισα, δεν έχω προσωπικές σχέσεις ξεχωριστές μαζί του, αλλά είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, που πραγματικά έδειξε και ζήλο και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να βελτιώσει πράγματα και με προσωπική του δουλειά, όχι μόνο με χρήματα, ας πούμε, από τις εργολαβίες. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και θα κριθεί και αυτός και εμείς από αυτά που κάνουμε. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, γιατί έχετε και αγώνες, έχετε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι στις δυσκολίες όλοι είστε μαθημένοι πλέον, ιδίως εδώ πέρα. Ναι, έχουμε μάθει. Αλλά όχι ότι είναι δικαιολογία αυτό για να είμαστε συνέχεια στα δύσκολα, έτσι. Όχι, έχουμε μάθει σε αυτό, αλλά εμείς, σας το λέω και πάλι για να κλείσουμε εδώ, εμείς κρίναμε πάνω απ' όλα, και αυτή είναι και η φιλοσοφία μας, το συμφέρον του αθλητή, του γονιού του, ο οποίος θυσιάζεται για να φέρει το παιδί του εδώ, και κρίναμε ότι πάσει κάθε κόστος που μπορεί να έχει αυτό, και αγωνιστικό και οικονομικό, να αναστείλουμε τη λειτουργία των τμήματων, γιατί δεν θέλαμε ούτε να κορυδεύουμε τους εαυτούς μας, ούτε να κορυδεύουμε τους αθλητές και τους γονείς τους. Εγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.